Τίτλοι τέλους για την ιστορία της Αναστάζια και του Γκρέι στο τελευταίο μέρος των 50 αποχρώσεων του Γκρέι. Η ταινία έχει τίτλο «Απελευθέρωση» και βασίστηκε στο ομώνυμο εκδοτικό φαινόμενο που έσπασε κάθε ρεκόρ πωλήσεων. Το τρίτο και τελευταίο μέρος των 50 αποχρώσεων του Γκρέι μεταμορφώνεται σε απελευθέρωση για τους πρωταγωνιστές από τους χάρτινους ρόλους τους, αλλά και απελευθέρωση για το κοινό που περίμενε το ρομαντικό τέλος στην παράξενη ιστορία πάθους του Γκρέι και της Αναστέζια. Αναστέζια, I solemnly vow to love you faithfully. You know, he would never have, there'd be a time when we meet him in the first one, he would have been totally against the idea of marriage. I'm sure he never would have seen himself as a married man and in a sort of what we would see from the outside and like a regular relationship. But all that changes. Το fan service προϊόν είναι καλύτερο από το προηγούμενο μέρος, αλλά άκρος προβλέψιμο. She is perpetually true to herself. There's not one moment in which she compromises herself for anyone or anything, and that I admire and I think is a good role model for women. Οι ενήλικες λάτρεις της σειράς βιβλίων και ταινιών «Το Λυκόφος» μπορούν να ξαναδούν τις ιστορίες των Βρικολάκων χωρίς δόντια αλλά με μαστίγια. This is what I want to put in, and I go, oh great, okay, then what about this? And then you go, okay, I'll go and put that and see if I can work that in. Just so I knew what, I think I know what fans would really like to see. So that, because that's, for me, that's what this is all about. Οι 50 αποχρώσεις του Γκρέι φτάνουν στη λευκή τους διάσταση στο τρίτο και ίσως τελευταίο μέρος.